Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα αποφάσισα να κάνω και εγώ ένα επεισόδιο για το remake του Resident Evil 2 που ήδη είναι σε κυκλοφορία εδώ και μια εβδομάδα, ώστε να πω και εγώ τη γνώμη μου από τη δική μου οπτική γωνιά, αν τελικά όλο αυτό το παιχνίδι αξίζει, αν δεν αξίζει ή αν είναι κάπου στη μέση. Θα δούμε κάποιες σκηνές και θα πω λίγο ένα background της ιστορίας από το πρώτο παιχνίδι του Original του 1998 και μετά θα παίξω και λίγο με το storyline της Claire, το πρώτο run, να το δούμε και λίγο παρέα λέγοντας και κάποια πράγματα on camera. Είστε έτοιμοι λοιπόν να δούμε αν όλο αυτό αξίζει? Εγώ πάντως είμαι. Πάμε. Το 1998 λοιπόν ήταν η χρονιά που έμελε να σηματοδοτήσει φοβερά την πορεία και την επιτυχία της Capcom για τις επόμενες γενιές. Ήταν η χρονιά που το δεύτερο παιχνίδι του franchise Resident Evil χτύπησε αλίπητα τα stores και τις αναμνήσεις μας, τα gameplay μας και την πόρωσή μας. Το περιμέναμε πάρα πολύ ανυπόμονα από τότε που είχαμε πρωτομάθει στα περιοδικά τότε του τύπου ότι θα κυκλοφορήσει το 1998. Ήταν ένα μεγάλο hit, όλοι για αυτό μιλάγαμε, ήταν το talk of the town, το talk of the gamers, πείτε το όπως θέλετε. Εγώ προσωπικά είχα πάθει σοκ, το παιχνίδι αυτό, τι να πούμε τώρα, ήταν κάτι το οποίο θεωρητικά θα ήταν το καλύτερο από το καλό που είχαμε δει πριν, το πρώτο Resident Evil 1. Και όντως το κατάφερε, είχε πάρα πολλές βελτιώσεις σε πάρα πολλά σημεία, μέχρι και στα γραφικά έγινε αξιόλογη προσπάθεια να αναβαθμιστούν τα textures πάνω στους χαρακτήρες και στους εχθρούς. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι λίγο μεγαλύτερο από το 1, εντάξει εγώ δεν το πιστεύω και τόσο, και το 1 αν κάποιος το πάρει από άλλο μάτι θα δει ότι σχεδόν έχει την ίδια διάρκεια. Παρ' όλα αυτά, το story και μόνο που σε βάζει σε μια πόλη από πριν που σε έβαζε μέσα σε μια βίλα είναι ανατρεπτικό και πολύ όμορφο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, το παιχνίδι έκανε τις μεγαλύτερες εισπράξεις τότε, περίπου 5 εκατομμύρια κόπιες στο PlayStation μόνο. Τέτοια ήταν η επιτυχία του, όπου και άλλες εταιρείες και άλλοι, ας το πούμε, κατασκευαστές κονσολών θεώρησαν ότι και αυτό πρέπει να μπει στα δικά τους μηχανήματα, να ξεκινήσουν τα porting και εκεί για να μην χάσουν και αυτοί μερίδιο από τις υψηλές πωλήσεις. Ταυτόχρονα λοιπόν το πρώτο port έγινε στο PC, το οποίο είχε τη διπλάσια ανάλυση και έτρεχε στα 60 frames το δευτερόλεπτο και θεωρητικά στους πιο hardcore fans gamers είναι η έκδοση για PC καλύτερη και συγκεκριμένα μία ψιλοχακαρισμένη στην οποία είναι πλέον τα γραφικά ακόμα έχουν βάλει κάποιες έξτρα λειτουργίες για τις σύγχρονες κάρτες γραφικών, τα loading times έχουν εξαφανιστεί, οι πόρτες ανοίγουν για πλάκα σε ένα δεύτερο ξέρω εγώ, τα anti-aliasing effects έχουν βελτιωθεί μπλα 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 και γενικά είναι ένα project το οποίο κάποιος το PC, αν το παίξει εκεί, παίζει ουσιαστικά την καλύτερη version eye candy. Παρ' όλα αυτά, για όσους τώρα μιλάνε για κονσόλες καθαρά, κονταροχτυπιούνται λίγο οι απόψεις στην έκδοση σχετικά ανάμεσα στο Dreamcast και στο GameCube. Πριν πάω εκεί, θα πω ότι το παιχνίδι ήταν να βγει και στο Saturn, αλλά δυστυχώς ακυρώθηκε, γιατί πιστέψανε ότι οι developers, ότι το μηχάνημα δυστυχώς δεν είχε την απαραίτητη ισχύ για να δώσει αυτό που θέλανε. Εγώ εδώ θα κάνω μια παρένθεση, παρότι είμαι και αρκετά Sega fan, τότε που δεν είχα Saturn και είχα το PlayStation 1, είχα τύχει να δω σε φίλους με Saturn το Resident Evil το 1, που το είχαν πάρει και όταν είχε βγει, και εγώ το είχα πάρει στο PlayStation, και θυμάμαι από τότε που ήμουν πολύ πιο άπειρος και το μάτι και οι γνώσεις δεν έχουν καμία σχέση με αυτές που έχω τώρα. Φαινόταν μεγάλη διαφορά η έκδοση δηλαδή Saturn με έκδοση PlayStation του Resident Evil 1.
Οπότε λοιπόν το Saturn δυστυχώς δεν είχε την κυκλοφορία του που περιμέναν τότε οι fans προς μεγάλη στεναχώρια. Και επίσης ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά achievements στην ιστορία του video gaming και του porting, να το πούμε έτσι, ήταν αυτή στο Nintendo 64. Γιατί? Γιατί ένα παιχνίδι το οποίο είχε δύο CD από 700 MB το καθένα, η τότε Rockstar που ανέλαβε αυτή τη δουλειά κατάφερε να το βάλει μέσα σε ένα cartridge των 64 MB. Ναι, καλά ακούσατε. Βέβαια, αυτό είχε και κάποια trade bugs, δηλαδή ότι ο ήχος δεν ήταν αυτός ο κρυστάλλινος και ο πιο καθαρός λόγω που δεν υπήρχε CD quality. Τα γραφικά είχαν κάποια θέματα, η ανάλυση ήταν στα λίγο, ήταν η μισή ακριβώς η ανάλυση, παιδιά. Αυτά είναι δηλαδή κάποια κολπάκια που κάνανε για να μειώσουν το μέγεθος. Επίσης τα frames τρέχανε στα 15 το δευτερόλεπτο αντί 30 της έκδοσης του PlayStation 1. Παρόλα αυτά όμως το παιχνίδι αυτό, επειδή είχε το anti-aliasing το οποίο δεν είχαν οι άλλες κονσόλες, είχε καταφέρει να δώσει σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού μια πολύ καλή, πιο γλυκιά, smooth εικόνα. Επίσης το extra expansion pack της μνήμης βοηθούσε και ήταν και ό,τι καλύτερο για αυτό το παιχνίδι. Και γενικά ήταν ένα τεχνολογικό επίτευγμα της εποχής που μπορέσανε και βάλανε στο cartridge των 64 MB παιχνίδι σχεδόν του 1,5 GB. Μετά, οι επόμενες εκδόσεις, τώρα που αυτό ήθελα να πω πιο πριν ότι κονταροχτυπιούνται, είναι του Dreamcast και του GameCube. Σαφώς το Dreamcast και το GameCube ήταν next gen consoles από αυτή την κυκλοφορία και σίγουρα είχαν καλύτερο hardware. Το Dreamcast λοιπόν τρέχει το παιχνίδι όπως το PC, σε διπλάσια ανάλυση από το PlayStation 1 και διπλάσια frames, το τρέχει δηλαδή από τα 30 στα 60 και όπως είπαμε στο Nintendo 64 τρέχει στα 15. Επίσης τα γραφικά είναι και αρκετά κάπως λόγω της δυνατότερης κάρτας γραφικών, υπάρχουν κάποιοι φωτισμοί που είναι πιο έντονοι, δηλαδή κάνουν το παιχνίδι πιο ζωντανό σε κάποια σημεία. Και φυσικά αυτό το ίδιο ισχύει και στο GameCube την έκδοση, δηλαδή και το GameCube που είχε μέσα την ATI, την κάρτα γραφικών, και ήταν και πιο μεταγενέστερο από το Dreamcast και είχε λίγο πιο δυνατό hardware, και εκεί είναι ένα φοβερά όμορφο port. Επίσης, κάτι τελευταίο σαν τυπάκι, όποιος έχει Wii και έχει και ένα HDMI adapter, μπορεί να παίξει το Resident Evil το 2 του GameCube στο Wii και να βγάλει ποιότητα εικόνας 720p από 480 που βγάζει το Wii. Οπότε θεωρητικά εκεί είναι η καλύτερη ποιοτικά φάση να παίξει κάποιος το παιχνίδι. Πάμε τώρα λίγο και ένα fast forward, γιατί θα αρχίσω να μιλάω και τα Resident μπορώ να μιλάω πάρα πολύ επειδή μου αρέσουν και είμαι μεγάλος φαν. Υπήρχε και ένα παιχνίδι το οποίο δεν βγήκε ποτέ, ήταν το Resident Evil το 1,5. Αυτό είχαν σκοπό να το βγάλουν πριν βγει το 2, είχε φτάσει περίπου στο 70% του τελικού σταδίου για να κυκλοφορήσει, αλλά δυστυχώς δεν τους βγήκε έτσι το χρονικό περιθώριο, είχαν και κάποια άλλη ιδέα διαφορετική περί του 2, οπότε εκείνο το παιχνίδι ουσιαστικά το μπιστολιάσανε και βγήκε κατευθείαν το 2. Παρόλα αυτά υπάρχει σαν emulation custom port το οποίο βελτιώνεται για να βαθμίζεται που και που και μπορεί κάποιος να το παίξει στο PC. Από εκεί και πέρα, αυτά ήταν σε εκείνη την εποχή. Και το 2002 λοιπόν βγήκε στο GameCube Exclusive το Resident Evil το 1 το remake. Αυτό τότε ήταν ο λόγος που με ανάγκασε εμένα να πάρω το GameCube. Δηλαδή ότι θα βλέπα το αγαπημένο μου 1 σε ένα remake με πολύ ανώτερα γραφικά και με νέες τοποθεσίες, νέους εχθρούς, νέα όπλα, νέους γρίφους. Δηλαδή το καλό γινότανε καλύτερο. Αυτό λοιπόν με έκανε να πάρω το GameCube και να πάρω και μαζί το Resident Evil Zero που ήταν και αυτό exclusive και βγήκε στο GameCube. Η Capcom γούσταρε αυτή τη φάση, είδε ότι στους fans είχε μεγάλη απήχηση και αποφάσισε να βγάλει και το 2. Όμως, αυτό είχαν σκεφτεί ότι θα το κυκλοφορούσαν περίπου το 2004, αλλά ήταν ήδη στα σκαριά, παιδιά, το Resident Evil 4. Οπότε ο παραγωγός δεν ήθελε οι developers της ομάδας του να χρονοτριβήσουν ή να χάσουν ιδέες ή να χάσουν την όρεξή τους για το 4. Οπότε αυτό το project, το remake του Resident Evil 2, που ήταν να βγει περίπου το 2003-2004, ακυρώθηκε και έμεινε
στα συρτάρια της Capcom στην Ιαπωνία για πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι που το 2015 ξαφνικά σκάνει πρώτες πληροφορίες ότι σύντομα το Resident Evil Remake το 2 θα πάρει σάρκα και οστά. Αυτό το είδαμε πέρσι στην E3 το 2018 που πήρε και βραβείο σαν το καλύτερο best show και φάση παιχνιδιού που περιμένουμε. Και πολύ σύντομα, μετά από πολλούς λίγους μήνες, το παιχνίδι αυτό προσγειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στα καταστήματα των video games και τα λοιπά. Ένα παιχνίδι που μόνο και μόνο το όνομα είναι πολύ βαρύ, η δόξα του είναι μεγάλη και πρέπει να αποζημιώσει όλους τους fans, τους παλιούς και τους καινούριους. Σίγουρα, όπως και θα το πω και αργότερα, δεν έκανε τον χαμό που έκανε το original παιχνίδι, γιατί επειδή εγώ το έζησα τότε και όσοι είναι της ηλικίας μου θυμούνται τι έγινε όταν περιμέναμε το Resident Evil 2. Όλοι γι' αυτό μιλάγαμε. Τώρα, με τόσους τίτλους, με τόσα καλά παιχνίδια, δυστυχώς δεν μπορεί ένα παιχνίδι, πόσο μάλλον και ένα remake, να κλέψει τόσο πολύ την παράσταση. Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρει με τον τρόπο του, ειδικά στους νεότερους παίκτες, θα δείξει τα δόντια του, γιατί είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αλλά στους παλιούς gamers δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ την άποψή μου την έχω και θα σας τη δείξω λίγο τώρα στο επόμενο μέρος. Για πάμε! Και αφού λοιπόν σας έκανα μια σύντομη παρουσίαση το original παιχνίδι 1998 και τις εκδόσεις που είχε βγει και τα λοιπά, να πάρετε μια ιδέα για όσοι είστε νεότεροι και δεν έτυχε να το δείτε ποτέ, πάμε τώρα και στο καινούριο. Το προτίμησα φυσικά στο Xbox το X από ότι στο PS4, λόγω ότι θα βγάλει τα πιο δυνατά τούμπανο γραφικά. Τι γίνεται τώρα, εγώ δυστυχώς έκανα τη χαζομάρα να μην προνοήσω και να κλείσω τη Steelbook πιο νωρίς στην έκδοση, με αποτέλεσμα τελευταία στιγμή, δηλαδή την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του, να πάρω το απλό, που σημαίνει ότι δεν έχω το DLC με την έξτρα μουσική και με ένα έξτρα βουλάκι και με τα 5 διαφορετικά κοστούμια για τους χαρακτήρες. Κάτι πολύ βασικό είναι ότι το παιχνίδι δεν έχει μουσική καθόλου, οπότε όσοι έχουν το DLC έχει αυτό το option να βάλουν και να παίζει μουσική από το original γενικά. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, οπότε θα το αναβαθμίσω εγώ στα DLC αυτά τα σχετικά ή θα βρω μια κόπια Steelbook για να τελειώνω την υπόθεση. Εγώ λοιπόν τώρα το έχω τερματίσει με τον Λίον. Μου πήρε περίπου 8 ώρες, έπαιζα πολύ αργά, χάζευα το παιχνίδι, εξοικειωνόμουν έτσι λίγο το νέο setup και το πήγα ένα 8ωρο και τώρα έχω ξεκινήσει, αλλά έχω παίξει πολύ πιο γρήγορα τη Claire το πρώτο run. Το παιχνίδι ουσιαστικά αποτελείται από 4 διαφορετικά runs, να το πούμε έτσι, των δύο χαρακτήρων και δύο extra, που σημαίνει λοιπόν ότι ο Λίον και η Κλέρ έχουν ένα το πρώτο style παιχνιδιού και όταν τερματίσεις με τον Λίον π.χ. το game σου ξεκλειδώνει το δεύτερο run για την Κλέρ και αν παίξω τώρα εγώ και τελειώσω με την Κλέρ το πρώτο run μου ξεκλειδώνει το δεύτερο run για τον Λίον. Τα δεύτερα runs είναι το πραγματικό τέλος του παιχνιδιού κτλ. Και είναι γενικά έτσι μια διαφορετική εμπειρία, τα αντικείμενα είναι τοποθετημένα αλλιώς, κάποια πράγματα είναι διαφορετικά, δεν έχω παίξει ακόμα second run, θα το δω. Και τα δύο, οπότε sorry, ουσιαστικά έχουμε 4 gameplay των χαρακτήρων και 2 extra, τον Hank και τον Tofu, όπου ήταν και στο πρώτο παιχνίδι αν θυμάστε, που ξεκλειδωνόντουσαν αν είχαμε κάνει κάποιες προϋποθέσεις, π.χ. το παιχνίδι σε πολύ γρήγορο τερματισμό, χωρίς saves, χωρίς first aid sprays, μπλα μπλα μπλα, hardcore, τότε τα είχα κάνει όλα, παίζει να υπάρχουν κάπου τα saves μου στο PlayStation 1 τις μνήμες. Οπότε πάμε έτσι λίγο τώρα να δούμε την Claire. Τα loadings γενικά είναι γρήγορα, το παιχνίδι μέσα δεν σταματάει για loadings, δεν υπάρχουν πια οι πόρτες που κάνανε loading στο 1, στο 2, στο 3, στο remake του 1, στο 0 κτλ. Ή στο Veronica, παίζει πολύ πιο smooth. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει τώρα, έχω ξεκλειδώσει το δεύτερο κουστούμι της Claire
Οπότε πάμε τώρα λίγο να φύγουμε. Εδώ είμαστε στο κλασικό save room κάτω από τις σκάλες. Όσοι θυμάστε το πρώτο game. Εδώ βλέπουμε τα ζωμπάκια. Τα ζόμπι είναι ό,τι πιο detailed έχει φανεί ποτέ σε παιχνίδι αντίστοιχο είτε της σειράς είτε από άλλα. Απίστευτα λιθοφανή. Εδώ λοιπόν κάνουμε barricade στα παράθυρα, βρίσκεις σανίδες διάσπαρτες μέσα στο τμήμα και διαλέγεις πού θα τις καρφώσεις. Βοηθάει πολύ το gameplay, ειδικά από σημεία που μπορεί να κάποιος να περάσει αρκετές φορές. Υπάρχει πολλή σπλατεριά τριγύρω, αίματα, ξερατά από τους leakers, ξέρω εγώ, πετσοκόμματα. Το παιχνίδι, όπως είπαμε λοιπόν, δεν έχει μουσική και αυτό ίσως να βοηθάει σε ένα πιο horror setup. Η κάμερα, όπως προείπα και για τα περασμένα παιχνίδια, η διαφορά είναι τώρα ότι είναι over the shoulder, δηλαδή κάβος δευτέρου προσώπου να το πούμε. Αυτό οι παραγωγοί έχουν πει ότι θέλανε να δώσουν ακόμα μια, έτσι, μια νότα horror, δηλαδή να μην έχεις πάρα πολύ έλεγχο των surrounding σου περιβάλλοντος και αυτό να σου δημιουργεί έτσι να είσαι μόνιμα στην τζίτα ότι κάτι ανά πάσα στιγμή μπορεί από πίσω σου, από μπροστά σου να πέσει πολλές φορές το ταβάνι και τα λοιπά. Τα γραφικά είναι state of the art. Εντάξει, η απώλεια της μουσικής λίγο με χαλάει, εκτός αν κάποιος έχει το steelbook, γιατί ήθελα να έχω τη μουσική, η οποία, εντάξει, όπως και να έχει, μετράει. Εδώ βλέπουμε ένα ζόμπι πριν που την είχα ανοίξει, την κεφάλα στα δύο. Πάμε λίγο να δούμε έτσι κανένα ζόμπι από κοντά, το δείτε και εσείς. Κλειδωμένα εδώ, εντάξει, εκεί είμαι ακόμα σε ψηλό αρχή φάση. Πάμε πίσω. Η κίνηση του χαρακτήρα είναι πολύ όμορφη. Τώρα η Κλέρ εδώ είναι και σε κόζιον φάση, έχει χάσει ενεργιούλα. Αλλά για να μην είμαστε έτσι, λες και έχουμε φάει τις χρονιάς μας, να κάνουμε έτσι γρήγορα μια κομπίνα που έλεγα εγώ με ένα φίλο μου παλιά στο Λύκειο, το κομπάιν και καλά, λέγαμε έλα κάνε την κομπινούλα σου και να κάνουμε ένα use. Να ισιώσει. Το inventory, όπως βλέπετε, είναι παρμένο από το στυλ του Resident Evil 7 και επίσης όλο το interact σε πόρτες και σε αντικείμενα είναι και αυτό ίδιο με του 7. Δηλαδή μεταφέρανε από εκεί το style αυτό. Τώρα δεν νομίζω να με χαλάει αυτό ιδιαίτερα, okay. Σίγουρα όμως μου λείπει πολύ το inventory screen από τα παλιά παιχνίδια που έκανε pop-up σε τελείως διαφορετική οθόνη και τα δείχνει όλα τελείως διαφορετικά. Βέβαια αυτό είναι λίγο πιο ρεαλιστικό, αλλά okay. Λοιπόν, εδώ αυτός ο φίλος μας ήταν στο κλασικό παιχνίδι που τον βρίσκαμε σε ένα άλλο δωμάτιο, βασικά αυτό που μόλις πέρασα, και την πρώτη φορά μας βοηθάει δίνοντάς μας ένα κλειδί ή μια κάρτα αν θυμάμαι. Και τη δεύτερη φορά που γυρνάμε στο διάδρομο είναι ήδη ζόμπι. Μαντέψτε, και εδώ το ίδιο συμβαίνει, απλά τον έχουν τοποθετήσει σε άλλο σημείο. Εδώ είναι ο κλασικός ο γρίφος. Πάμε να φτιάξουμε λίγο τον πρώτο. Το λιοντάρι. Λοιπόν, εδώ είμαστε σίγουρα λιοντάρι. Μετά είμαστε εδώ. Και σίγουρα το άλλο είναι το πουλί. Ναι, πήραμε το πρώτο μενταγιόν. Για να δούμε κανένα ζόμπι εδώ, να κάνουμε έτσι κανένα πέσιμο. Έχω ήδη βρει τον εκτοξευτή χειροβομιδών των αγαπημένων που είχε εκλέρεται στο 2. Δεν τον έχω δοκιμάσει καθόλου, να κάνουμε έτσι μια δοκιμή εδώ. Τα ζόμπι βλέπετε που έχουν κομμένα πόδια και τα λοιπά, κάποια άλλα έχουν κομμένα χέρια, είναι γιατί μπορείς με το μαχαιράκι και τα πετσοκόβεις. Το κακό ή καλό, δεν ξέρω εδώ πώς θα το χαρακτηρίσω, είναι ότι πλέον τα ζόμπις δεν εξαφανίζονται όπως τα παλιά παιχνίδια που μόλις τα καθάριζες ερχόταν, ξέρω εγώ, νεκροθάφτης που λέγαμε εμείς και τα έπαιρνε. Τα ζόμπις υπάρχουν ακόμα και πολλές φορές μπορεί να τα έχεις σκοτώσει μία φορά, να νομίζεις ότι τα σκότωσες μία φορά και να γυρίσεις και να ξαναυπάρχουν. Αυτό είναι έτσι λίγο στο σύν του χώρου για μένα σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ μια γρίφος μπαμ.
Μπάς και μας κλειδώσει έτσι κανένα περατάκι και το δείτε λίγο να γουστάρετε. Φύγαμε λίγο. Είναι κλειδωμένα. Τι άλλο θέλω να πω για το game. Α, το μαχαίρι εδώ δεν είναι ατελείωτο. Ατελείωτο. Ναι, θα μου πεις τι λες ρε φίλε. Το μαχαίρι λοιπόν έχει περιορισμένη χρήση. Όσο πιο πολύ το χρησιμοποιείς, αρχίζει και διαλύεται. Οπότε θέλει πολύ προσοχή πώς και πού το χρησιμοποιείς, αλλά αν κάποιος τερματίσει το παιχνίδι και στους δύο χαρακτήρες βρίσκοντας τα κρυμμένα 15 Mr. Raccoon Toys, τότε στο επόμενο game έχει reward infinite μαχαίρι που λέμε. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις πιο γρήγορα παιχνίδι και καλά, να μην χάνεις χρόνο, να μην χάνεις σφαίρες, και άμα απλά τους ρίχνεις μια-δυο σφαίρες στα πόδια, που θα σας δείξω σε λίγο, να βρούμε κάποιο ζόμπι μπροστά μας, είναι μια ωραία νέα τακτική που δεν υπήρχε παλιά. Κάτι άλλο, χωρίς να θέλω τόσο να σποιλάρω, ο Tyrant είναι τελείως διαφορετικός στο πώς αντιδράει με εμάς πια. Keep it out. Εδώ, λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε φάει λίγο block γενικά, αλλά πρέπει να πάμε πάνω, ναι, οκ, okay, έχει διαφορετικό λίγο style Claire και με μπερδεύει από λίγο. Ο Tyrant που λέτε στο παλιό παιχνίδι, όσοι θυμάστε, όταν τον έβρισκε σαν τη στιγμή που σκάει με το ελικόπτερο στον πάνω όροφο από αυτή τη μεριά που πάω τώρα, όταν τον σκότωνες, όταν τον αντοπίζεις και του έριχνες ό,τι είχες και δεν είχες, σταμάτα για να σε ακολουθάει. Σε αυτό το παιχνίδι δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το να του ρίξεις σφαίρες είναι απλά χάσιμο χρόνου και πολύτιμων πυρομαχικών, γιατί απλά ζαλίζεται για 20 δευτερόλεπτα και σου δίνει το χρόνο να φύγεις και να πας κάπου αλλού. Οπότε ο Tyrant ουσιαστικά είναι ανίκητος στο παιχνίδι. Και μιας και φτάσαμε μέχρι εδώ, πάμε μήπως και τον δούμε. Εδώ το ελικόπτερο, ναι. Okay. Σας το πήγα σε καλό σημείο. Καλώς τα παιδιά. Τα FMV είναι ok, πολύ ωραία δουλεμένα. Βλέπουμε τους χαρακτήρες σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή από θέμα γραφικής και υπολογιστικής δύναμης. Εδώ ένα μικρό lovely chat μεταξύ τους. Ούτε τρίτος δεν έχει ολίγο βγάλει ακόμα. Είναι σκληρός τύπος πάντως ο Λίον, παρότι έσκασε σε αυτή τη φάση, είναι πολύ μπανάς. Και η Κλέρ βέβαια δεν πάει πίσω για κοπελίτσα, 16-17 χρονών, πόσο είναι 18. Και πάμε λίγο σε δράση. Επιτέλους δηλαδή, γιατί ακόμα δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, εδώ θέλει τον κόφτη, ο οποίος μόλις τον βρήκαμε. Μιλάει τώρα και σπαμάρει. Το inventory του παιχνιδιού του παίχτη ξεκινάει στην αρχή με λίγες θέσεις, αλλά μέχρι το τέλος του παιχνιδιού βρίσκεται συνεχώς αναβαθμίσεις. Οπα, να τα σκηνικά που λέγαμε. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο το σκηνικό με το πιστόλι. Equip. Λοιπόν, σημαδεύουμε το γόνατο και του το κόψαμε όπως βλέπετε. Οπότε ο τύπος τώρα σέρνεται. Με μαχαιράκι ξεκινάμε. Slashing. Αυτό.
Οπότε εξοικονομείτε πάρα πολύ καλά τις σφαίρες. Οπα. Λοιπόν. Κοίταξε εδώ τι έγινε. Όπου ρίχνεις, έχει αντίκτυπο. Παρ' όλα αυτά, με 3, 4, 5, 6 headshots δεν την άνοιξε. Το μαχαιράκι δράγε σαν έτσι counter φάση. Και όταν σκοτώσεις το ζόμπι, μπορείς μετά να πας να το πάρεις. Εδώ τώρα είμαστε, ok, σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω αν θέλω πολύ να σας δείξω εδώ, μήπως πάμε λίγο πιο πάνω. Εδώ είναι κατεβασμένα γιατί κάτι παίζει με το ρεύμα, θα αναγκριθεί μετά. Εδώ, ok, πιστεύω θα ανοίξει. Παίζει για να ανοίξει αυτό αυτή τη στιγμή. Μπα. Δεν βλέπω να ψήνεται. Οπα, το πάμε λίγο έξω. Να άλλη μια πλάκα εδώ, την οποία θα σας δείξω πάνω πώς χρησιμοποιείται. Ναι, δεν γίνεται εδώ γιατί πρέπει να σβήσουμε τη φωτιά απ' έξω. Και τώρα είμαστε σε ανάποδο loop το παιχνίδι. Δεν πειράζει όμως παρόλα αυτά. Πάμε λίγο να την κάνουμε. Να ρίξουμε τώρα μία το grenade launcher να δούμε τι θα γίνει, δεν θα ρίξει ποτέ. Ναι, πολύ πιο εντυπωσιακό από το παλιό παιχνίδι βέβαια, εννοείται. Έχω αφήσει όμως τις υπόλοιπες βομβίδες στο κουτάκι μας. Εντάξει, πολύ δυνατό όπλο. Ελπίζω να μην σηκώνεται μετά από αυτό. Να ανάψουμε τα φώτα. Όχι, τα κλείσαμε τα φώτα. Το παιχνίδι τώρα. Ωραία. Πάρτε το σύλλογο. Εδώ. Όπα, από πίσω, backstab. Και καλά. Κάτσε να τους πάμε λίγο. Να τους κρυπλάρουμε. Τρεις! Έλα ρε. Καλή φάση. Το κακό με την Claire είναι ότι έχει revolver που σημαίνει limited σφαίρες, μόνο 5, και αυτό σε προδίδει πολύ στην αρχή του παιχνιδιού. Στοχίσαμε, ξαναστοχίσαμε, μας κουνιέται, βρίσκεται σε καράβι, έπεσε κάτω, σκουντούφλης στο κεφάλι, γεια σας, έλα και εσύ εδώ. Το ανοίξαμε μια ωραία τρύπα και άλλη μία, συνεχίζει. Ντουράσε με τύπος. Φυλάκια. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Όχι, ακόμα εδώ. Τι πάει. Στον κόλλο άλλη μία και εδώ. Δώρο. Από μένα. Λοιπόν, τι ήθελα επίσης να πω. Το παιχνίδι τώρα, πώς μου φάνηκε το πρώτο round. Είναι σύντομο. Αλλά κανένα Resident Evil 2 δεν ήταν τεράστιο. Όλα είχαν μια συγκεκριμένη διάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι εγώ στο remake είχα κάποιες παραπάνω, έτσι να το πούμε, πίστευα ότι θα το κάνουν λίγο πιο δυνατό. Είχα κάποιες μεγαλύτερες αυταπάτες ότι θα γίνουν κάποια πράγματα όπως τα πίστευα. Δηλαδή το πρώτο remake του 1 έγινε το παιχνίδι αρκετά πιο μεγάλο. Δηλαδή βάλαν νέες τοποθεσίες, το νεκροταφείο, την κρύπτη, το σπίτι το απομακρυσμένο στο δάσος. Γενικά το γεννήσανε πάρα πολύ. Εδώ δεν το έχουν κάνει αυτό τόσο. Τα εργαστήρια έχουν, ας το πούμε έτσι, αλλάξει πάρα πολύ το στυλ. Τα κάνανε πιο high-tech και είναι όμορφα. Έτσι οφείλω να το πω ότι είναι όμορφα αρκετά. Αλλά σου δίνει την αίσθηση ότι τελειώνει πολύ γρήγορα. Ίσως θα περιμέναμε από ένα παιχνίδι τώρα το οποίο έχει τόσο άπλητη επεξεργαστική ισχύ, μεγάλα αποθηκευτικά μέσα της εποχής, να είναι ακόμα πιο μεγάλο. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Τώρα, αν με ρωτήσει κάποιος γενικά, ρε φίλε, εσύ ποιο τελικά σου άρεσε περισσότερο, το παλιό ή το καινούριο?
τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα. Σαφώς και μου αρέσει αυτό εδώ το game. Κάτσε μία να ρίξουμε γρήγορα barricade πριν μας μπουν μέσα. Αυτό που λέγαμε. Κάτσε να βάλουμε και ένα από την άλλη. Όχι, μας πήραν από αλλού, ρε φίλε. Έσχος. Σαφώς μου αρέσει λοιπόν και αυτό εδώ, γιατί είναι πολύ ωραίο σαν game. Αλλά δεν, επειδή εγώ έζησα το παλιό το παιχνίδι και οι περισσότεροι δηλαδή της ηλικίας μου το περιμέναμε σαν τρελή και τα λοιπά, δεν με συγκίνησε τόσο. Δηλαδή το παλιό το περιμέναμε τότε, εγώ δηλαδή προσωπικά είναι το παιχνίδι που περίμενα στη ζωή μου πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο για να βγει. Αυτό εδώ, ok, μαθαίθηκε πριν λίγους μήνες ότι τελικά θα ξεκινήσει σύντομα να βγει. Δεν έγινε τόσο κακός χαμός. Ενώ παλιά εγώ ας πούμε το είχα πάρει, όλα τα περιοδικά της εποχής που κυκλοφορούσαν, είχα διαβάσει όλα τα review, ελληνικά, ξένα περιοδικά, γιατί έπρεπε να συνομώνια να πάρω ξενόγλωσσο στο τύπο για το Resident Evil 2. Γενικά ένας κακός χαμός. Αυτός ο κακός χαμός δεν έγινε τώρα. Οπότε στους περισσότερους της ηλικίας μου δεν νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα αρέσει όσο σε κάποιον νεότερο που το είδε πρώτη φορά. Εντάξει, έχει πέσει μεγάλο πέσιμο τώρα, όταν μιλάς και παίζεις ταυτόχρονα. Δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα. Εδώ έχει κάτι άλλο να πάρουμε. Όχι, να πω ότι βοηθάει και πολύ ο χάρτης που δείχνει κάθε δωμάτιο όταν είναι κόκκινο ότι δεν έχεις βρει ακόμα κάποιο αντικείμενο. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σίγουρα λοιπόν μου έχει κακοφανεί που δεν υπάρχει ας πούμε κάποια πράγματα που είδαμε στο παλιό, δηλαδή όταν ξεκινάς το παιχνίδι από το σταυροδρόμι εκείνο πέναγες από το μπασκετάκι απ' έξω που παίζανε οι άλλοι διπλό και είχαν μείνει εκεί μέσα και ήταν έτσι ωραία σαν νότα. Αυτό ας πούμε καταργήθηκε. Περίμενα πιο πολύ περιπλάνηση στη Raccoon City πριν πας στο αστυνομικό τμήμα ή λίγο μετά, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε αυτό. Τι άλλο που με χάλασε? Με χάλασε, ok, ναι, το inventory που δεν είναι το ίδιο. Ο Tyrant είναι διαφορετικό, σε αγχώνει πιο πολύ από τον παλιό. Είσαι μόνιμα στην τζίτα με τον νέο Tyrant. Βέβαια αυτό δεν το λες κακό. Απλά είναι έτσι ένα καινούργιο στυλ. Πού πήγε ρωδιά, Vanish, Stealth Mode. Τι είναι? Κοίτα ρε, βγήκε έξω, ανέβηκε. Οπότε για μένα το μεγαλύτερο, να το πω έτσι, μείον του καινούργιου του remake είναι ότι νιώθω ότι το τσεκουρέψαμε λίγο. Δεν είναι... Ίσως να είναι, μου φαίνεται και λίγο πιο μικρό από το παλιό, δεν ξέρω παιδιά, πού να το πω. Μου βγάζει αυτό το feeling, αυτό το συνέστημα. Μπορεί να είναι και ιδέα μου, δεν ξέρω. Περιμένω να δω και τα σχόλιά σας για όσους το έχετε παίξει και ήσασταν και φαν του κλασικού. Παιχνιδάρα, γραφικάρες, ειδικά σε μια 4K τηλεόραση, κάποιος να παίξει δηλαδή με Pro ή με Xbox X, βλέπει γραφικάρες, πορώνεται, εντάξει, είναι πολύ όμορφο, είναι eye candy όλη η φάση. Απλά μου χάλασε αυτό. Να και εδώ και το flashbang τώρα, πάω λίγο. Για να σε δούμε, το flashbang. Γεια σας. Τίποτα, δεν νιώθει. Έχουν περάσει διαμπέρες από αυτιά μέσα και συνεχίζει το τυπάκι. Οπότε τώρα, αν κάποιος θέλει να το πάρει τώρα, πω, σας βαρέθηκα, έχω πέσει σε σημείο περίεργο και δεν έχω τον λογαριασμό μαζί, τον έχω όλο στο κουτάκι. Αν κάποιος το πάρει και νομίζω ότι θα περάσει άπειρες ώρες μαζί του, ίσως να απογοητευτεί. Κάτσε από να την κάνουμε λίγο από εδώ. Ίσως να απογοητευτεί που λέτε. Αν τότε, αν θέλει να το πάρει όπως και να έχει, ας περιμένει να πέσει λίγο η τιμή του γενικά. Εννοείται ότι είναι must παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να κυκλοφορήσουν και DLC κτλ. Δεν θα έχει κανένα νόημα. Ό,τι DLC πιστεύω ήταν αυτό με τα κουστούμια. Άντε να βγάλουν έξω και εγώ τι άλλο περίεργο. Οπότε είναι παιχνίδι σαν
Είναι ολοκληρωμένο. Δεν νομίζω να περιμένουμε κάτι άλλο. Εδώ τώρα έχει ένα safe, αλλά δεν θυμάμαι τον κωδικό. Όχι, δεν είναι το safe. Λάθος, τον παίρνω ψάκιρο. Το μπαρούτι κλασικά, gunpowder. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, φίλοι μου. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά και... Let's make evil.